Σας καλωσορίζω στη συνάντηση εργασίας με θέμα τις δημόσιες πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που οργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών των ΝΑΣ Μακεδονίας Θράκης. Μια συνάντηση που φιλοδοξεί να αντλήσει γόνιμες ιδέες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Αυτός άλλωστε είναι ο βασικός οικονομικός στόχος της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκδήλωση αυτή γίνεται μία μόλις μέρα μετά τα ευχάριστα νέα που δεν ξέρεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τεχνές οικονομικές προβλέψεις της προχωρά σε νέα, τη δεύτερη μέσα στον χρόνο, θετική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021. Και πρέπει η οικονομική μεγέθυνση 4,3% του ΑΕΠ έναντι 4,1% του ΑΕΠ που κουρεύεται τον Μάιο και 3,5% που κουρεύεται τον Φεβρουάριο. Ταυτόχρονα διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 6% το 2022. Το γεγονός αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, οι δύο μεγάλες οικονομίες του Νότου υφίστανται αναθεώρηση προς το χειρότερο. Η Ισπανία από εκτίμηση για ανάπτυξη 6,8% έπεσε στο 6,3%, ενώ η Ιταλία πήγε από 4,4% στο 4,2%. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη σταδιακή αύξηση των περιορισμών, τα μέτρα στήριξης που συνεχίζονται θα βοηθήσουν να περάσει η οικονομία ομαλά στην μετά τον κορονοϊό εποχή σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η επανεκκίνηση της οικονομίας σε συνδυασμό με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δώσουν ισχυρή όθηση προς τα πάνω στις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της, πριν από 2 χρόνια, η κυβέρνηση δρομολόγησε τολμηρές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάπτυξη. Προέταξε τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις οποίες, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έχουν ήδη μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων, ο φόρος μερισμάτων, ο εισαγωγικός συντελεστής για πιστωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ. Έχει ανασταλεί εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Έχει ανασταλεί επιβολή ΦΠΑ στις υποδομές και φόρους υπεραξίας, στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Και επιπλέον, διατέθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας 41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων, γεγονός που κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό και απέτρεψε την έξαρση της ανεργίας. Μπήκαν παράλληλα σε εφαρμογή νέες δράσεις για να στηριχθεί η επανεκκίνηση της εστίασης και του τουρισμού που τόσο ενδιαφέρουν την πόλη μας και την περιοχή μας. Μείζονος σημασίας είναι βέβαια και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που στρώνουν το έδαφος για δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πανδημία εποχή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι πέρα από τα 40 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ εξασφάλισε επιπλέον 30 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι έτοιμη να δρομολογήσει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Δίνουμε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της εποχής που έρχεται. Μείζονος σημασίας στο πλαίσιο αυτό είναι το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και την δίκαιη μετάβασή της σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Με το σχέδιο αυτό, πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα έρθουν ακόμα περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται ότι οι επιπλέον θέσεις εργασίας στην περιοχή θα φτάσουν τις 1.800. Επισκέφθηκα τη Δυτική Μακεδονία για να ακούσω από κοντά τους παραγωγικούς φορείς, όπως επισκέφθηκα και τον Εύρο και τη Χαλκιδική, και βέβαια είδα από κοντά πως οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων μας πιάνουν τόπο. Κυρίες και κύριοι, η οικονομία μας σήμερα παραπέμπει σε εικόνα συμπιεσμένου ελαττηρίου που απελευθερώνεται και εκτινάσεται. Και αυτό χάρη στις πολιτικές που έχουν αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και έχουν επαναφέρει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Απόδειξη αποτελούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ρυθμό ανάπτυξης. Απόδειξη
αποτελούν τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο, αλλά και οι αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις που έκανε πριν μερικές μέρες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΑ, Ματίας Κόρμαν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμ. Δήλωσε εντυπωσιασμένος για τη μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης και αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση διευρύνει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στον τομέα Μακεδονίας και Θράκης, αναπτύσσουμε ήδη κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης ελέγχου και χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Διπλασιάσαμε ήδη τις επιτροπές αξιολόγησης για την ταχεία διεκπεραίωση των προτάσεων υπαγωγής. Παράλληλα, η υπηρεσία επιταχύνει το έργο της για την έγκριση των ετοιμάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων, ώστε να ανταποκριθούμε στο επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις διαφοροποιούμενες απαιτήσεις της αγοράς. Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων βελτιώνεται με την προσθήκη νέων επιλογών, όπως με τη χρήση εκθέσεων διασφάλισης οπτικών λογιστών και βεβαιώσεις μηχανικών. Η υπηρεσία ενισχύεται με εύσχο δυναμικό, ώστε να υλοποιεί το έργο της σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η γρήγορη αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και των αξιολογητών ελεκτών, είναι κύριο μέλημά μας. Και σε αυτό έχουμε κάνει βήματα προόδου σε στενή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εξαιρετικής σημασίας είναι η έμφαση στην καινοτομία, αλλά και η ίδρυση τεχνολογικών πάρκων που θα ενθαρρύνουν και θα μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής προσπάθειας. Η συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το νεοσύστατο FESINTECH δείχνει την πρόθεση της πολιτείας, πέρα από το επιχειρηματικό boosting, για την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της χώρας μας και την αναστροφή του brain drain. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μέσα στις χειρότερες μέρες της πανδημίας του κορονοϊού, επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα αναζητούσαν επενδυτικά προγράμματα και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι με την τέταρτη και πέμπτη προκήρυξη γενικής επιχειρηματικότητας και διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβλήθηκαν 17 προτάσεις που έφεραν νέες θέσεις εργασίας και επαναλαμβάνω ότι αυτό έγινε μέσα στην πανδημία. Και αν θυμάμαι καλά, 17 προτάσεις με 144 αν θυμάμαι νέες θέσεις εργασίας και ένα ποσό ενίσχυσης γύρω στα 56 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια περίπου επιχορηγήσεις απευθείας και τα υπόλοιπα 36 εκατομμύρια περίπου φοροαπαραγωγής. Η επενδυτική προσπάθεια συνεχίζεται. Σκοπός μας είναι με το τέλος της υγειονομικής περιπέτειας να δώσουμε τη βοήθεια και την όθηση που χρειάζεται η οικονομία σε όλο το επίπεδο. Ο τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών καλείται να παίξει κομβικό ρόλο. Αφενός διατηρεί τον παραδοσιακό και εθνικό ρόλο του, αφετέρου μεταξελίσσεται σε αναπτυξιακό παράγοντα και επιταχυνθεί των μεγάλων έργων, προσαρμόζεται στις ανάγκες του μέλλοντος και κυρίως στη μεταρρυθμιστική, φιλοεπενδυτική, αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων με ιδιαίτερα υψηλούς προϋπολογισμούς που προσδίδουν αναπτυξιακές προοπτικές σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της χώρας μας. Η Ελλάδα έχει σημαντικό πλεονέκτημα, έχει ικανό ανθρώπινο δυναμικό, έχει τώρα και την ευκαιρία να βάλει μπρος τις μηχανές της ανάπτυξης. Μια νέα περίοδος είναι μπροστά μας. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι Έλληνες μπορούμε να αισιοδοξούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είστε εδώ, τη Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού, την αγαπητή φίλη τη Μαρία την Αντωνίου, τους συνεργάτες μου, τους επικεφαλείς, τους διευθυντές, εξωστρέφειας ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν και για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και όσους βάζουν πλάτη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επιχειρηματικό πνεύμα, το επενδυτικό πνεύμα στην περιοχή μας. Είμαστε όλοι ταυμένοι σε ένα σκοπό. Να βοηθήσουμε τη χώρα μας με το πέρας αυτού του εφιάλτη, να μπορέσει να αναμορφώσει το ανάστημά της και να δείξει όχι μονάχα στους συμπολίτες μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή η χώρα, αυτοί οι Έλληνες μπορούν να τα καταφέρουν. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν
σε δύσκολες συνθήκες. Είμαι κερδισμένος ότι μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.